υπάρχουν δύο κατηγορίες μαθηματικών. Είναι αυτοί οι οποίοι τους λέμε σαν οτροπία θεωρητικούς μαθηματικούς, οι οποίοι παράγουν νέα γνώση με απόλυτα λογική συμπεριφορά, με απόλυτη λογική βεβαιότητα. Γιατί βλέπετε ότι όταν κάνεις μαθηματικά και βγάλεις ένα θεώρημα, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει κάποιο πείραμα που να σου πει το θεώρημα είναι σωστό ή όχι. Συνεπώς πρέπει να έχεις ακολουθήσει πολύ σωστή λογική. Όταν κάνεις όμως εφηρμοσμένα μαθηματικά, ακόμα και αν προχωρήσεις λίγο πιο γρήγορα και δεν ελέγξεις τα πάντα, το πείραμα σε επιβεβαιώνει ναι ή όχι. Αυτοί που ασχολούνται με την παραγωγή νέας γνώσης στα μαθηματικά, είναι αυτοί οι οποίοι τους λέμε θεωρητικούς μαθηματικούς. Υπάρχουν και άλλη κατηγορία, οι οποίοι είναι εφηρμοσμένοι μαθηματικοί. Μπορεί και αυτοί να παράγουν νέα γνώση στα μαθηματικά. Αλλά ο στόχος τους δεν είναι αυτός. Είναι να αναλύσουν προβλήματα από την καθημερινότητα. Εντάξει. Δηλαδή, δεν ξεκινάνε με μία εξίσωση, τις οποίες αφαιρούν έναν όρο, παραδείγματος χάρη, και κοιτάνε αν λείπει αυτός ο όρος, τι επιπτώσεις θα έχει. Παίρνουν την εξίσωση, η οποία περιγράφει τον εγκέφαλο. Παίρνουν την εξίσωση, η οποία περιγράφει πώς περπατάμε. Παίρνουν την εξίσωση που περιγράφει τι κόπωση υφίστανται τα γόνατά μας όταν τρέχουμε. Ας πούμε, ή πώς μπορούμε να ελέγξουμε, γιατί πριν από αυτή τη δεκαετία που σας λέω τώρα που ασχολιόμαστε με τέτοια θέματα, η ομάδα μας ασχολιόταν με προβλήματα σκέδασης. Σκέδασης εννοώ κυματικά πεδία που δημιουργούνται, ακουστικά, ηλεκτρομαγνητικά, ελαστικά, σεισμικά κ.ο.κ. όλα αυτά τα πράγματα. Καθώς ταξιδεύουν μέσα σε ένα υλικό, πρέπει να ξέρεις ποιες είναι οι ιδιότητές τους. Τι επιτρέπει το υλικό να διαδοθεί μέσα σε αυτό το χώρο. Και το πρόβλημα της σκέδασης που λέμε είναι ότι αν βρει ένα εμπόδιο, πώς το εμπόδιο επηρεάζει τη διάδοσή του. Λοιπόν, αυτό είναι στην πρώτη κατηγορία τώρα, για παράδειγμα, των ιατρικών απεικονίσεων. Δηλαδή, τι κάνεις όταν κάνεις αξιονική τομογραφία. Τι κάνεις όταν κάνεις υπερήχους. Τι κάνεις όταν κάνεις όλα τα καρδιογραφήματα κ.ο.κ. Στην ουσία προσπαθείς να δεις εκεί που δεν βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια. 40 χρόνια πριν που δεν είχαμε, 50 ξέρω εγώ, που δεν είχαμε μαγνητική τομογραφία, για να βρούνε αν ένας όγκος ήταν καρκίνος ή όχι, έπρεπε να σου κάνουν εγχείρηση. Τώρα ακούγεται αστείο ότι θα πρέπει να σε ανοίξουν, να σου κάνουν εγχείρηση. Μπορεί να το βρουν αυτό πολύ πιο με άλλους τρόπους. Αυτές είναι οι ιατρικές απεικονίσεις. Στην ουσία, το ανθρώπινο μάτι βλέπει από 4 έως 8.000 άγστρομ. Ωραία. Με όλες αυτές τις απεικονίσεις μπορούμε να δούμε και εκεί που δεν φτάνει. Δεν φτάνουν τα μάτια μας. Λοιπόν, αυτά για ορισμένους ανθρώπους είναι διαγερτικά, ας πούμε. Προτιμώ δηλαδή να πάρω ένα τέτοιο πρόβλημα και να το λύσω έστω και προσεγγιστικά και να υπάρχει κάποιος μετά γιατρός που να του πω: ξέρεις, βρήκα αυτό, να το χρειάζεσαι, παρά να πάρω ένα θεώρημα. Δεν σημαίνει ότι η εφηρμοσμένη μαθηματική είναι καλύτερη από τους θεωρητικούς. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άλλωστε, αν δεν είχαμε το οπλοστάσιο της παραγωγής μαθηματικών που παράγουν οι θεωρητικοί μαθηματικοί, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εφηρμοσμένη. Εντάξει. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν και οι δύο. Και αυτοί που ασχολούνται με τις εφαρμογές και αυτοί που ασχολούνται με τα θεωρητικά. Και αυτό είναι μια γέφυρα η οποία είναι αμφίδρομη. Πολλές φορές δηλαδή το εφαρμοσμένο πρόβλημα δημιουργεί ερωτήματα που χρειάζονται οι θεωρητικοί μαθηματικοί να τα απαντήσουν και πολλές φορές οι θεωρητικοί μαθηματικοί παράγουν μεθόδους στις οποίες τις βρίσκει έτοιμες ο εφηρμοσμένος μαθηματικός και τις χρησιμοποιεί. Είναι θέμα νοοτροπίας αν επιλέξεις να ασχοληθείς με κάτι που τελειώνοντάς το θέλει κάποιος ή κάτι που είναι καθαρή λογική και θα μείνει στην ιστορία γραμμένο σε μια εργασία σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό. Και τα άλλα πάνε στα επιστημονικά περιοδικά, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Άλλα διαβάζουν εμένα, άλλοι δε. Σας είπα, είναι θέμα νοοτροπίας. Εμένα μου αρέσουν οι εφαρμογές. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που αφορά τη σκέδαση και το οποίο ήταν επίσης πολύ εντυπωσιακό. Όταν πρωτοανακαλύφθηκαν τα σόναρς και χρησιμοποιήθηκαν όπως και τα ραντάρ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν το εξής πρόβλημα. Όταν προσπαθούσαν να προσβάλλουν ένα υποβρύχιο, σχεδόν ποτέ δεν το πετυχαίνανε. Πέρναγε πάντα η τορπίλη, παραδείγματος χάρη, πιο πάνω από το υποβρύχιο. Τι συνέβαινε. Πολύ αργότερα το καταλάβανε αυτό. Το υποβρύχιο μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά η επιφάνειά του είναι στερεή, που σημαίνει ότι δεν ενισχύει το κύμα το οποίο ανακλάται.
όταν ρίξει έναν υπέρηχο επάνω του. Απ' την άλλη μεριά, το υποβρύχιο βγάζει εκατομμύρια, να πούμε, φυσαλίδες κατά πάνω. Κάθε φυσαλίδα, όταν ρίξει ένα μεγάλο μήκος κύματος, βρίσκεται μια σε πίεση, μια σε υποπίεση. Μια σε πίεση, μια σε υποπίεση. Και αρχίζει και πάλεται από αυτό. Αυτό είναι δευτερογενής πηγή ακτινοβολίας και βγάζει πολύ περισσότερη ενέργεια πίσω από ότι το ίδιο το υποβρύχιο. Όχι μία φυσαλίδα, αλλά όλα αυτά τα εκατομμύρια των φυσαλίδων. Λοιπόν, όταν προσπαθούσαν να εντοπίσουν πού είναι το υποβρύχιο, πέρανε σήμα πίσω από τις φυσαλίδες. Όταν το καταλάβαν αυτό, ήταν οι φυσαλίδες εδώ πέρα και ρίχνανε την τορπίλη 10 μέτρα πιο κάτω, πάμε σχάρι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πράγμα που είχε γίνει έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάρα πολύ τεχνολογία αναπτύχθηκε. Τώρα σε σχέση με αυτό το πράγμα, ας πούμε λίγο για το ραντάρ, πάμε σχάρι. Τα ραντάρ έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό σήμερα που είναι σαν να κοιτάς φωτογραφία. Ή μπορεί να σου πούνε και χαρακτηριστικά, όχι να δούνε ότι έρχεται κάποιο αεροπλάνο ή υπάρχει κάποιο αεροπλάνο, αλλά να σου πούνε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της εταιρείας που το φτιάξε. Ό,τι θέλουν μπορεί να δούνε. Οπότε δημιουργήθηκε, και αυτό είναι πάλι μια δεκαετία και έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε και σε αυτό, να κοιτάμε ορισμένα θέματα. Έχουμε μια μικρή συνεισφορά προς το παρόν, αλλά ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερη στο μέλλον. Μπορούμε, αν θέλουμε, να προστατεύσουμε, να αποκρύψουμε ή να προστατεύσουμε μια περιοχή του χώρου, να το προστατεύσουμε από αυτές τις ακτινοβολίες και από αυτή τη σκέδαση που γυρίζει πίσω και σε βλέπουν και από εκεί που δεν μπορεί να δεις. Αυτό λοιπόν έχει την ονομασία cloaking, που στην ουσία σημαίνει απόκρυψη. Ένας μανδύας, cloaking ο μανδύας που μπαίνει μπροστά. Μπορεί να κάνουν το, έχουν βρει λοιπόν ότι μπορεί να γίνει το εξής. Τεχνολογικά δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Αλλά σαν μαθηματικά έχει αποδειχθεί και έχουν βρεθεί οι τρόποι πώς πρέπει να το κάνεις. Θέλεις, παραδείγματος χάρη, έχεις μια περιοχή του χώρου εδώ πέρα, το οποίο δεν θέλεις να το πιάνουν ακτινοβολίες. Για διάφορους λόγους. Είτε γιατί οι ακτινοβολίες θα το επηρεάσουν, είτε γιατί θέλεις να κρύψεις κάτι κ.ο.κ. Μπορείς να βάλεις ένα σφαιρικό φλοιό γύρω με κάποιου συγκεκριμένου πάγου και να κανονίσεις το υλικό του σφαιρικού φλοιού έτσι ώστε όταν έρχεται το κύμα να μπαίνει μέσα στο φλοιό, να ταξιδεύει γύρω-γύρω και να βγαίνει από την άλλη μεριά ακριβώς το ίδιο. Οπότε ένας που παρακολουθεί εδώ, ρίχνει κάποιο κύμα και παίρνει από την άλλη μεριά με το ίδιο κύμα, σου λέει δεν πέρασε από πουθενά. Εντάξει. Αυτό είναι για λόγους παραμεσχάρη απόκρυψης και μάλιστα αυτά τα υλικά, επειδή προκαθορίζεις τις ιδιότητές τους, δεν έχεις ένα υλικό και να ψάξεις να δεις τι ιδιότητες έχουν, αλλά προκαθορίζεις τις ιδιότητές του, αυτά λέγονται με τα υλικά, με τα materials τα έχουν πει. Δηλαδή, πρώτα ξέρεις τις ιδιότητές του και μετά το φτιάχνεις. Λοιπόν, μία πάρα πολύ καλή εφαρμογή αυτού του πράγματος είναι το εξής. Αν φτάσουμε ποτέ να βρούμε πώς μπορεί να κάνεις απόκρυψη τέτοιο cloaking ελαστικών κυμάτων, τότε μπορούμε, βέβαια με πολύ μεγάλη επένδυση, αλλά μπορεί να αξίζει τον κόπο ορισμένες φορές, να το κάνεις αυτό σε μια περιοχή του υπεδάφους, όπου θα στήσεις, παραδείγματος χάρη, ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και το οποίο, να πούμε, δεν θα επηρεάζεται πλέον από τους σεισμούς. Θα το κατευθύνει γύρω-γύρω, να πούμε, και θα φεύγει το κύμα και θα το προστατεύεις από σεισμικές, έχοντας στο μυαλό μας τώρα τι έγινε στην Ιαπωνία. Εντάξει. Επίσης, μνημεία. Με τα μνημεία δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, γιατί το μνημείο είναι εκεί. Δεν μπορεί να το υποσκάψει όλο από κάτω, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να σου κάνει η τεχνολογία εδώ πέρα. Μεταφέρουν σπίτια ή δεν μεταφέρουν και μνημεία. Το Metropolitan Museum τη Νέα Υόρκη, πάμε σχάρι, έχει μια αίθουσα, πάμε σχάρι, που είναι γεμάτη άμμο και έχει ένα ναό επάνω που έχουν πάρει από την Αφρική. Και είναι πάνω, να πούμε, πάνω στην άμμο. Τοποθετημένο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το cloaking. Αυτό είναι πολύ. Πολύ χρήσιμο για το μέλλον. Ή επίσης μπορεί να θέλει να προστατεύσεις κάποιο ευαίσθητο αντικείμενο ή ευαίσθητο άνθρωπο ή οτιδήποτε, να πούμε, από κοσμικές ακτινοβολίες. Και ούτω καθεξής. Ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία προς το παρόν, αλλά πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται τώρα ήταν επιστημονική φαντασία όχι πολύ παλιά, πριν από 10 χρόνια.